Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Κρήτη σήμερα, μέρος τρίτο. Ένα μέρος στο οποίο θα μιλήσουμε για την εκπαίδευση. Θα καλησπέρισουμε τον κύριο Μανώλη Καρτσονάκη, είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σαββίδη, καλησπέρα κύριε Καριωτάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Γεια χαρά. Τι κάνετε τώρα, βάζετε το σχολείο του αύριο στο σήμερα ή το σχολείο που έχουμε σήμερα προσπαθείτε να το πάτε στο αύριο με κάποιο τρόπο μέσα από αυτό το συνέδριο που ετοιμάζετε? Ή και τα δύο. Υπάρχει ένα τρίτο. Ανεβάζουμε τον πύχη των προσδοκιών και των ικανοτήτων μας μέσα από αυτό το συνέδριο. Γιατί πραγματικά το κάνουμε αυτό. Είμαστε στο πέμπτο συνέδριο. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης κάνει κάθε δύο έτη συνέδρια. Και είναι η πρώτη φορά που κάνει διεθνές συνέδριο. Και είναι ένα βήμα σταθερό. Θέλαμε να το κάνουμε όταν θα έπρεπε. Και η ώρα είναι τώρα. Έχουμε εξαιρετικούς και εξαιρετικές ομιλητές και ομιλήτριες και από την Ευρώπη και από την Αμερική. Αύριο το βράδυ, τέτοια ώρα, θα είναι μαζί μας και θα ανοίξει το συνέδριο ο κύριος Ευθύμης Λέκας, γνωστός καθηγητής και πρόεδρος του ΑΣΠ. Μετά θα έχουμε μία εισήγηση από την κυρία Μονάχου από το Πανεπιστήμιο Yale, που έρχεται ειδικά για το συνέδριό μας. Την Κυριακή το βράδυ θα έχουμε μια αντίστοιχη εισήγηση από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον για ανθρωπιστικές σπουδές. Και παράλληλα θα έχουμε στρογγυλά τραπέζια. Θα ήρθε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο κ. Βούτσινος, εισηγητής του τελευταίου νόμου ψήφισε η Υπουργή για την επαγγελματική εκπαίδευση. Στρογγυλά τραπέζια για την κλιματική αλλαγή, για την ηγεσία. Επίσης για τη μαθητεία, ένα θέμα που η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης το έχουμε πολύ ψηλά και πάμε και πολύ καλά. Δηλαδή, για τους θεατές μας να ενημερώσω την μαθητεία. Η μαθητεία είναι το έξτρα έτος μετά το πτυχίο των αποφύτων ΕΠΑΛ που μπορούν να μαθητεύσουν, να εργαστούν με ένσημο, έτσι, και να παίρνουν και ένα μικρό ποσό σε επιχειρήσεις του δημόσιου του ιδιωτικού τομέα. Έχουμε μεγάλη ζήτηση από φορείς και από μαθητές. Και νομίζω είμαστε τους πρώτους περιφερειακές στην Ελλάδα. Έχουμε δώσει μια μεγάλη στήριξη και θα έχουμε και ένα στρογγυλό τραπέζι για τα θέματα της μαθητείας. Στελέχη του ΕΣΠΑ θα κατέβουν από το Υπουργείο και ο ίδιος ο προϊστάμενος. Το συνέδριο. Να είναι... πούμε, κύριε Καρτσονάκη, ότι γίνεται από αύριο μέχρι τις 3 Μαρτίου στο. Μία με 3 Μαρτίου στο πρότυπο Γυμνάσιο. Με τη στήριξη, και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Περιφερειάρχη, γιατί στηριζόμαστε από την Περιφέρεια Κρήτης αυτό το συνέδριο. Μάλιστα θα δώσουμε και μία τιμητική πλακέτα, θα τιμήσουμε τον Περιφερειάρχη διαχρονικά για τη στήριξη, όχι για το συνέδριο μόνο, γιατί διαχρονικά παρέχει στήριξη στα θέματα εκπαίδευσης σε κάθε επίπεδο και νιώθουμε έτσι μία σιγουριά και μία διάθεση θετική από την Περιφέρεια. Οπότε πραγματικά είναι κάτι το οποίο η Περιφέρεια το αξίζει και εμείς το βλέπουμε. Η στήριξη επίσης έχουμε από το Δήμο Ηρακλείου, και θέλω να το επισημάνω και αυτό. Από τους Συλλόγους Γονέων των δύο σχολείων, από την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και βεβαίως έχουμε την αιγίδα του Υπουργείου μας, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Είναι ένα συνέδριο που γίνεται με την δουλειά και τις ικανότητες των συναδέλφων στελεχών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ψυχή και σώμα έχουν βάλει, σας διαβεβαιώ, και τώρα δουλεύουν για τα τελευταία. Και είναι το πρώτο που γίνεται μετά το τρίτο και το τέταρτο έγιναν εξ αποστάσεως αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Αυτό επίσης μέσα στην κρίση της πανδημίας μας έδωσε μια ευκαιρία. Ποια ευκαιρία? Να μάθουμε να στείλουμε συνέδρια εξ αποστάσεως. Το κάναμε. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στα διαζώσεις, να συνεδριάσουμε. Τα συνέδριά μας καταλήγουν στην έκδοση πορισμάτων. Βγάζουμε πρακτικά, το προηγούμενο έβγαλε 2 τόμους και αυτό εκεί θα κινηθεί. Άρα, γιατί γίνεται ένα συνέδριο? Γίνεται για να συνεισφέρουμε στο διάλογο που γίνεται στη δημόσια σφαίρα, ώστε να δούμε το δέον γενέσαι για την εκπαίδευση. Πώς είναι τα πράγματα στο εκπαιδευτικό τοπίο και πώς πρέπει να είναι. Αυτή είναι η δουλειά ενός συνεδρίου και νομίζω η Περιφερειακή Διεύθυνση το κάνει με τον πολύ καλό τρόπο. Άρα, είναι ένα αντάμωμα εκπαιδευτικής κοινότητας, ερευνητών, ακαδημαϊκών. Ακριβώς. Ακριβώς. Ενδιαφέρει καταρχήν τους εκπαιδευτικούς, όμως και κάθε άνθρωπο και από το πανεπιστημιακό χώρο, αλλά και εν γέννη που ενδιαφέρεται για θέματα εκπαίδευσης, είναι ανοιχτό. Προφανώς είναι δωρεάν, δεν το είπα, αλλά το θεώρησα δεδομένο στη συμμετοχή, έτσι. Και έχουμε μία πλειάδα θεμάτων, οπότε κάποιος που ενδιαφέρεται σίγουρα θα βρει κάτι που θα τον ενδιαφέρει. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι το σχολείο του μέλλοντος? Δηλαδή,
Πραγματικά. Για παράδειγμα, το δημοτικό σχολείο. Προς τα πού πηγαίνουμε. Και είναι εύκολο, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια τάση στο να είμαστε όλοι μαζί. Σωστά. Δηλαδή να υπάρχει μια συμπερίληψη. Μια συμπερίληψη. Αν αναφέρεστε αυτό. Θέλω να πω ότι πάμε στη φάση, ας πούμε, να καταργηθούν τα ειδικά σχολεία, ενδεχόμενα να βρεθούμε όλοι μαζί σε μια δομή. Και πώς θα γίνει αυτό? Κοιτάξτε, θα μιλήσω λίγο και ως φωτογράφος, μια που ασχολούμαι. Το να πούμε σήμερα ποιο είναι το σχολείο του μέλλοντος είναι σαν να βγάζουμε μια φωτογραφία η οποία στιγμία τώρα. Ναι. Δεν μπορεί να το περιγράψει πλήρως. Όμως ο διάλογος, μεταξύ των οποίων και το συνέδριο, οι διάφορες άλλες δράσεις που να βοηθούν στο να αποσαφηνίσουμε στο πώς θα πάμε, είναι κάτι το οποίο γίνεται. Η εκπαίδευση ποτέ δεν ήταν στατική. Πάντα έχει μεταβολή μέσα της. Αλλήμον αν δεν είχε. Αυτό που ξέραμε χθες ως βεβαιότητα, σήμερα δεν ισχύει. Ή να το πω αλλιώς, η μόνη βεβαιότητα είναι η μεταβολή. Λοιπόν, ως προς τη συμπερίληψη, προς τα εκεί κινούμαστε. Παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Όμως η κοινωνία και η εκπαίδευση συνομιλούν. Άρα το πού θα πάει το σχολείο έχει να κάνει και με την κοινωνία. Δηλαδή αυτός ο διάλογος, ο οποίος είναι από τότε που δημιουργήθηκε το σχολείο, το οποίο δεν ήταν πάντα, να το πούμε και αυτό, το σχολείο είναι ένα ιστορικό φαινόμενο, έτσι. Δηλαδή πριν 2-3 αιώνες είχαμε, πριν δεν έχουμε σχολεία. Γιατί είναι το σχολείο, είναι ουσιαστικά ότι η κοινωνία αποφάσισε δια των φόρων να πληρώνει, να επιδοτεί την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς, των πολιτών που έρχονται. Αυτό πρέπει λοιπόν να δίνει ένα σχολείο δημιουργικό, σχολείο της καινοτομίας, σχολείο το οποίο να μπορεί να προσφέρει αυτά τα στελέχη, τους ανθρώπους. Όταν λέω στελέχη, αναφέρομαι σε όλους και όλες τους αποφύτους και τις αποφύτους μας, σε κάθε τομέα της κοινωνίας, να έχουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορούν ως πολίτες αύριο να σταθούν και να στηρίξουν την κοινωνία. Αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτές πρέπει να είναι οι αρχές μας και προς τα εκεί δουλεύουμε. Κύριε Κατσονάκη, βεβαίως το σχολείο, όλα τα σχολεία δεν είναι μόνο χώρος εκπαίδευσης, είναι και χώρος κοινωνικοποίησης των παιδιών. Άρα προφανώς θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα και σε αυτό το κομμάτι, ίσως να μπουν και νέες δραστηριότητες που δεν τις βλέπουμε σήμερα στο μελλοντικό σχολείο. Οι δραστηριότητες μπαίνουν συνεχώς. Απλώς τροποποιούνται. Δηλαδή, από τότε που ήμουν στα πρώτα χρόνια εκπαιδευτικός, κάναμε τα προγράμματα τότε περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Έτσι, νεαρός εκπαιδευτικός. Μετά είχαμε τα πολιτιστικά, μετά είχαμε τα ευρωπαϊκά σιγά-σιγά, μετά έχω συμμετάσχει σε προγράμματα υλοποίησης, προγράμματα αγωγής καταναλωτή. Δράσεις γίνονται συνεχώς. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Γιατί πρέπει να φεύγεις και λίγο από το αναλυτικό πρόγραμμα και να δίνεις άλλες δυνατότητες στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι, όπως έλεγε ένας παλιός συνάδελφος, το ανεμάκι δημιουργίας στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Είναι μια πολύ ωραία φράση, αυτό τη χρησιμοποιώ. Και εμείς θα τη χρησιμοποιούμε, να ξέρετε, θα την κλέψουμε τώρα. Δεν την κλέβετε από μένα, και εγώ την έχω πάρει από κάπου. Τα σχολεία λοιπόν είναι αυτά τα σημεία όπου έχουμε την κοινωνικοποίηση, όπως είπατε πολύ σωστά. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα παραλαμβάνει το παιδί 4 ετών, γιατί έχουμε την προσχολική, έως 18. Άρα έχουμε 14 χρόνια στη διάθεσή μας το σύστημα, το εκπαιδευτικό μας σύστημα, να πάρει αυτό το παιδί, να το κοινωνικοποιήσει περαιτέρω, γιατί έχει ξεκινήσει φυσικά από τις οικογένειες, και να το παραδώσει 18 ετών ως νεαρό ενήλικα να μπει στην κοινωνία, να εργαστεί σε σχέσεις, σε δουλειές, να προσφέρει στην κοινωνία, έτσι. Αυτή τη δουλειά κάνει η εκπαίδευση, αυτή είναι η δουλειά μας και σε αυτό συντείνουν όλα όσα κάνουμε. Τελευταία, βέβαια, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε υπάρχει μια αναστάτωση και σε αυτό το κομμάτι. Βλέπουμε τα ανήλικα και στα σχολιά μέσα να υπάρχει βία, να υπάρχει bullying, να υπάρχουν συγκρούσεις, να υπάρχουν πολλά πράγματα και κυρίως έλλειψη σεβασμού απέναντι στον απέναντι, στον όποιο απέναντι, από το δάσκαλο και τον καθηγητή, βεβαίως μέχρι και το συμμαθητή. Έχω ακούσει φοβερές καταστάσεις σε σχολιά εδώ, στην Κρήτη για παράδειγμα, να την ώρα του μαθήματος να πετάνε δυναμητάκια μέσα στην ώρα του μαθήματος, με την καθηγήτρια να παθαίνει, να κοντεύει να είναι ένα βήμα πριν από τον κεφαλικό, ας πούμε, γυναίκα. Συμβαίνουν αυτά. Όταν όμως έχουμε πει ότι όλα τα παιδιά από 4 έως 18 ετών είναι μέσα στο σχολικό χώρο για 7-8 ώρες, κάποια από αυτά θα γίνουν εκεί, κάποια άλλα θα γίνουν εκτός.
Γιατί λέμε πάντα μαθητές έκαναν το Α ή το Β. Ναι. Μα όλοι μαθητές είναι οι νέοι. Προφανώς. Και καλώς είναι μαθητές. Αυτό είναι το πρώτο αποσαφηνίσουμε. Το δεύτερο είναι ότι, σας είπα πριν, ότι η κοινωνία συνομιλεί με το σχολείο. Εξ ορισμού. Άρα, εάν βιώνεται, που βιώνεται, και το βλέπουμε όλοι μας, μία συμπεριφορά βίας, επιθετικότητας από την οδήγηση μέχρι τις καθημερινές σχέσεις, μέχρι τις εργασιακές σχέσεις, μέχρι όπου κινείται ο καθένας μας, αυτό θα περάσει στο σχολείο. Μέρος της κοινωνίας είναι. Το θέμα είναι να το διαχειριστούμε εμείς παιδαγωγικά και να δώσουμε το κατάλληλο αποτέλεσμα για τα παιδιά. Mm-hmm. Για τα παιδιά δουλεύουμε, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το καλύτερο παιδαγωγικό αποτέλεσμα για τα παιδιά προκύπτει εφόσον το σχολείο και η οικογένεια είναι από την ίδια πλευρά του ποταμού. Mm. Δηλαδή, άρα να νιώθει το παιδί. Όμως... Ναι, δεν είναι, δεν είναι πάντα, κύριε Καρτσίνη. Μερικές φορές, τώρα τελευταία, βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και θα πρέπει να μην υπάρχει. Έτσι, δηλαδή, πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη των οικογενειών προς το σχολείο. Και γιατί είναι το σχολείο, είναι ο χώρος που τα παιδιά είναι εκεί, αλλά και γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τα παιδιά, σας διαβεβαιώ ως εκπαιδευτικός, είναι δύο φορές παιδιά μας. Uh-huh. Έτσι. Και ξαναλέω ότι το καλύτερο παιδαγωγικό αποτέλεσμα, το βέλτιστο για τα παιδιά, είναι να νιώθει αυτή την συνοχή μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Και όχι ότι υπάρχει μία αντιπαράθεση. Αυτά λοιπόν όλα μαζί, αν τα αθροίσουμε, θα δώσουν ένα καλό αποτέλεσμα και πρέπει να μειωθεί το θέμα της βίας και των περιστατικών αυτών. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και ως περιφερειακή και φυσικά όλο το Υπουργείο και κάνουμε δράσεις που να συντείνουν πώς μπορούμε να το χειριστούμε. Ενδεικτικά θα μπορούσα να σας πω ότι στα μέσα Μαρτίου εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της περιφερειακής των δράσεων που κάνουμε γιατί στοχεύουμε έτσι στην εξωστρέφεια. Στο ανεμάκι δημιουργίας που λέγαμε πριν, για το bullying. Mm-hmm. Αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο είμαστε εταίροι, θα κλείσει με ένα μεγάλο συνέδριο στις Βρυξέλλες, στο οποίο θα πάμε με μαθητές, θα πάω κι εγώ. Τρεις μέρες να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και να έχουμε τα πορίσματα. Και όλο αυτό το υλικό μετά θα φυσικά είναι προσβάσιμο στον κάθε εκπαιδευτικό μέσω της περιφερειακής διεύθυνσης, μέσω της ιστοσελίδας μας δηλαδή. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε εκπαιδευτικούς, οικογένειες και παιδιά. Δεν μας αρκεί το να διεκπεραιώνουμε έγγραφα που το κάνουμε σε συνεργασία με τους διευθυντές εκπαίδευσης, με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, αλλά θέλουμε να προσφέρουμε στο εκπαιδευτικό τοπίο της χώρας και της Κρήτης επιπλέον πράγματα. Δουλεύουμε θέματα για την κλιματική αλλαγή, για την οδική ασφάλεια, για τον bullying που σας είπα. Παλαιότερα είχαμε ωραία προγράμματα για τη διαχείριση των αποβλήτων σε ευαίσθητες οικολογικά περιοχές. Είχαμε και έχουμε προγράμματα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα με την επαγγελματική εκπαίδευση. Τώρα θα ξεκινήσουμε κάτι και με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε ανοιχτά αυτιά και μάτια. Mm-hmm. Και έτσι πρέπει να είμαστε, κατά τη γνώμη μας, και γι' αυτό δουλεύουμε έτσι. Κύριε Καρτσονάκη, ο εκπαιδευτικός του σήμερα σε σχέση με των προδεκαετιών εκπαιδευτικών είναι σε καλύτερη θέση να διαχειριστεί και δύσκολες καταστάσεις που θα κληθεί με το θέμα του bullying, το οποίο αναφερθήκατε, της σχολικής βίας? Είναι πιο καταρτισμένος να διαχειριστεί πιο ευαίσθητα έτσι, θέματα, πιο δύσκολες καταστάσεις? Όλοι μας. Εγώ διορίστηκα το 1995. Άρα μπορούμε να μιλήσουμε, να πάρουμε ως case study τον εαυτό μου. Λοιπόν, τότε τα πράγματα ήταν αλλιώς. Ήταν αλλιώς, δηλαδή, είχαμε πάρει το πτυχίο μας, είχαμε πάρει τα μεταπτυχιακά μας, ό,τι είχαμε πάρει. Διοριστήκαμε, υπήρχε το σχολείο, υπήρχε μία, σε εισαγωγικά θα έλεγα, δεν ήταν, αλλά έτσι νιώθαμε στατικότητα. Ναι. Έτσι. Και σε ένα, θα έλεγα, πιο προσωπικό και ο καθένας μόνος του δούλευε επιπλέον πράγματα. Αυτό έχει αλλάξει. Οι επόμενες γενιές, το βλέπω στους νεότερους συνοδέλφους, το βλέπω και στα παιδιά στους μαθητές μας, ξέρουν περισσότερα. Και τα ξέρουν και καλύτερα. Και ευτυχώς. Λοιπόν, το θέμα είναι να γίνει η ορθή χρήση αυτών των επιπλέον πραγμάτων. Έτσι. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα σήμερα στα σχολεία. Εμείς είμαστε σε αυτόν τον κόσμο που όλοι βιώνουμε, στον ψηφιακό κόσμο, λίγο μετανάστες. Mm. Είμαστε παιδιά του αναλογικού κόσμου. Μιλάω για τον εαυτό μου. Είσαστε λίγο μικρότεροι. Και όμως τα παιδιά που έχουμε στα σχολεία είναι αυτόχθονες αυτού του κόσμου. Και πρέπει να έχουμε ένα διάλογο και ένα παιδαγωγικό αποτέλεσμα. Δεν είναι εύκολο, σας διαβεβαιώ.
Αλλά πρέπει να γίνει. Και αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει? Έτσι. Και είναι ένα καινούριο μέρος της δουλειάς και δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτύξουν οι συνάδελφοι. Επίσης, παλαιότερα στα σχολεία, ο εκπαιδευτικός που ήταν στην τάξη, ουσιαστικά έφερνε τη γνώση στα παιδιά. Ναι. Αυτό δεν υφίσταται πλέον. Και όχι τώρα, δεν υφίσταται και από τότε που διορίστηκα, μπορώ να σας πω. Δηλαδή, έχουμε μαθητές οι οποίοι ξέρουν περισσότερα πράγματα σε ορισμένους τομείς, έχουν άλλες δεξιότητες και ο εκπαιδευτικός πρέπει να δουλέψει περισσότερο συμβουλευτικά, γιατί το παιδί τον χρειάζεται. Δεν έχει λύσει το θέμα της εκπαίδευσης, επειδή ξέρει σε ορισμένους τομείς περισσότερα λόγω του διαδικτύου. Λόγω, έτσι. Όχι, ο εκπαιδευτικός είναι τελείως απαραίτητος. Αλλά σε ένα άλλο ρόλο και όχι στο να γράφει πάνω σε άγραφη δέλτα, που λέγαμε, στο tabula rasa. Αυτό δεν υπάρχει πια. Άρα υπάρχει ένας νέος ρόλος, εξίσου σημαντικός, ίσως και σημαντικότερος από τον προηγούμενο, για τον εκπαιδευτικό του σήμερα και του αύριο. Και εκεί πρέπει να δώσουμε βάρος και να αναπτύξουμε δεξιότητες ως εκπαιδευτικοί. Μέχρι να πάμε βέβαια στο αύριο του σχολείου, έχουμε το σήμερα. Το οποίο σήμερα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, είναι σε καλό επίπεδο? Θέλω να πω, έρχονται οι δάσκαλοι και οι καθηγητές την ώρα τους όταν πρέπει, ή εξακολουθούμε, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει προσλήψεις, μην μου πάτε εκεί, το ξέρω. Διορισμού, τους διορισμούς εννοεί. Και διορισμοί. Παρά το γεγονός αυτό, είδαμε πάλι και φέτος ανθρώπους να περιμένουν τις παράλληλες μέχρι το Γενάρη, για παράδειγμα. Και ακόμα κάποιοι να μην έχουν έρθει. Είδαμε και τέτοια περιστατικά. Πάμε μπροστά έτσι? Ακούστε, έχουμε ένα μεγάλο προχώρημα. Αυτή τη στιγμή, εδώ και 2-3 τελευταία χρόνια, το Υπουργείο Παιδείας κάνει μαζικούς διορισμούς στη λεγόμενη πρώτη φάση των προσλήψεων. Mm-hmm. Δηλαδή, 1η Σεπτεμβρίου, το 90% των εκπαιδευτικών, μπορεί και περισσότερο, έχουν προσληφθεί. Με κάποιες μικρές εξαιρέσεις, το δεχόμαστε και το βελτιώνουμε. Όμως το 90%, έτσι, αυτό πρέπει να δούμε, τη μεγάλη εικόνα. Μπαίνουν τότε ορισμένα θέματα όμως, τα οποία πάλι ξεφεύγουν από εμάς. Φέτος παρατηρήσαμε και στην Κρήτη ότι χάσαμε, σε εισαγωγικά, ορισμένους εκπαιδευτικούς μας από την αδυναμία εξέβρεσης στέγης. Πολύ αυτό δράχνας. Δεν είναι δικό μας. Δηλαδή, τον προσλαμβάνει στην ώρα το Υπουργείο, uh-huh. έρχεται ο συνάδελφος ή συνάδελφος. Θα σας πω και παράδειγμα υψηλής επαγγελματικής υπευθυνότητας συναδέλφων από τη Θεσσαλία. Άφησαν τα σπίτια τους με 4 μέρες τσουνάμι πίσω τους, έτσι, όλη αυτή την καταστροφή που είχε γίνει. Ήρθαν, παρουσιάστηκαν και δεν βρήκαν σπίτι. Ναι. Ή βρήκαν σε εξωφρενικές τιμές. Αυτό, και αυτό δημιουργεί κενά. Αυτά τα κενά, το σύστημα τώρα δεν έχει διαδικασίες να γίνεται αυτόματα η κάλυψή τους. Δηλαδή, θα πάει ο συνάδελφος, αν θέλει να φύγει, φεύγει, παραιτείται, και στη συνέχεια ξαναμαζεύουμε τα κενά μέσω των σχολείων, των διευθυντών εκπαίδευση εμάς. Αυτό θέλει 20 με 25 μέρες. Και γίνονται οι επόμενες προσλήψεις. Και έτσι έχουμε μία διολίσθηση. Αλλά δεν είναι. Υπάρχουν και άλλα, σας λέω, θέματα που μας δημιουργούν αυτά τα κενά. Να πούμε ότι οι διορισμοί έχουν ανανεώσει πολύ τον εκπαιδευτικό πληθυσμό, ευτυχώς, το Υπουργείο Παιδείας. Τελευταία χρόνια, μετά το 20, κάνει διορισμούς σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Θέλουμε κι άλλους, αλλά έχουν γίνει πολύ σημαντικοί διορισμοί, γιατί είχαμε μία δεκαετία περίπου μη διορισμών, mm-hmm. και έτσι έχει ανανεωθεί αφενός ο κλάδος των εκπαιδευτικών και αφετέρου έχουν συμπληρωθεί οργανικά κενά που είχαν δημιουργηθεί μέσω των συνταξιοδοτήσεων. Mm-hmm. Το να είναι όμως όλοι στη θέση τους, ανά πάσα στιγμή, σας λέω, υπερβαίνει το Υπουργείο Παιδείας. Και αυτό πρέπει να το δούμε και με συνέργειες άλλων φορέων και τοπικών κοινοτήτων. Σε αυτό το κομμάτι, κύριε Κατσονάκη, γιατί μιλήσατε για το στεγαστικό, που είναι μεγάλος βραχνάς, και για τους εκπαιδευτικούς. Ίσως θα μπορούσαμε να δούμε πρωτοβουλίες και από αυτοδιοικητικούς και από τους Δήμους. Γιατί βλέπουμε ένα κίνημα στην Ελλάδα για επιδοματική στεγαστική πολιτική και για εκπαιδευτικούς και για γιατρούς, γιατί και εκεί υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα. Άρα θα μπορούσαμε να το δούμε και εδώ σε τοπικό επίπεδο. Βεβαίως, έχω απευθυνθεί, οπότε μιλάω, δηλαδή, με κάποιον δήμαρχο σε κάποια περιοχή για ένα θέμα σχολείου. Κάπως πρέπει να βοηθήσετε. Uh-huh. Δεν είναι να δώσετε χρήματα. Τουλάχιστον πείτε στους ανθρώπους που έχουν σπίτια, μην ζητάνε υπέροχα ποσά, ναι. και πολύ περισσότερο τα σπίτια τους τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, διότι θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν. Έτσι, να νιώσουν και οι εκπαιδευτικοί ότι υπάρχει μια στήριξη της τοπικής κοινότητας στη δουλειά τους και να προσφέρουν κι αυτοί.
Γιατί ξέρετε, να πούμε και κάτι άλλο, όταν λέμε αναπληρωτής εκπαιδευτικός σήμερα, δεν είναι ένας απόφυτος που μόλις έχει τελειώσει. Συνήθως είναι ένας άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, με οικογένεια. Θα έρθει πιθανό με το παιδί, με τα παιδιά του. Θα χρειαστεί μια στήριξη και σε ένα παιδικό σταθμό, αν είναι μικρό το παιδί. Άρα θα θέλει ένα μεγαλύτερο σπίτι να ζήσει ως άνθρωπος αυτό το χρόνο που θα είναι εδώ. Άρα λοιπόν, πρέπει όλοι ως κοινωνία, ως θεσμοί, ως αυτοδιοικητικοί να στηρίξουμε τον εκπαιδευτικό, στηρίζουμε τα σχολεία, στηρίζουμε τα παιδιά μας εν τέλει. Στη τελική ανάλυση αυτό είναι. Τα παιδιά μας στηρίζουμε. Παιδιά. Εκεί γυρίζουν όλα. Λοιπόν, πάμε. Σήμερα ήρθατε εδώ για να μιλήσουμε για το συνέδριο. Να πούμε ξανά λοιπόν ότι ξεκινάει αύριο. Και αύριο είναι το μέχρι... απόγευμα στις 6. Μέχρι την Κυριακή το βράδυ στις 8 που θα κάνουμε την αποφώνηση, τα πορίσματα. Θα έχουμε συνεδρίες αύριο το βράδυ με δύο κύριες ομιλίες. Σάββατο πρωί, Σάββατο απόγευμα, Κυριακή πρωί, Κυριακή απόγευμα. Τέλεια. Ωραία. Και τα συμπεράσματα όλα θα υπάρξουν στο τέλος. Θα έχουμε έκδοση πρακτικών κανονικά. Μάλιστα. Ανοιχτό για όλους, εννοείται. Μπορούν να το παρακολουθήσει όποιος θέλει. Είτε ανοίξει την εκπαιδευτική κοινότητα, είτε όχι. Πλούσιο πρόγραμμα, μπορείτε να το δείτε, νομίζω το έχετε μπροστά σας. Ναι, ναι, έχω πραγματικά. Είναι και στο site. Προεγγραφές μέσω μιας φόρμας όμως. Υπάρχουν προεγγραφές μέσω μιας φόρμας. Αν κάποιος δεν την κάνει, αύριο μετά τις 5 θα είναι η γραμματεία εκεί, θα μπορεί να κάνει επιτόπιν εγγραφή. Δεν τυπώσαμε προγράμματα, δεν θα τυπώσουμε, αλλά θα τα παίρνει ο καθένας με QR code για να κάνουμε και μια συμβολή. Η σύγχρονη λοιπόν εποχή. Έρθει στην τεχνολογία, ήρθε στην περιφερειακή διεύθυνση. Όποιος έρθει, υπάρχει στο site μας και θα υπάρχει με QR code σε διάφορα σημεία του κτηρίου, που ο καθένας να έχει πρόσβαση στο πρόγραμμα του συνεδρίου. Όμορφα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, μιας και ήσασταν εδώ, θα έπρεπε να σας είχαμε ρωτήσει δημοσιογραφικά, ξέρετε, και για το περιστατικό στη Ρώμη. Ευχαριστώ, αν θέλετε. Έχετε εικόνα γι' αυτό. Ενάτο, να ρωτήσουμε. Ωραία. Εγώ είμαι αυτή, παιδιά. Συγγνώμη, το ξέρετε. Θα θυμάμαι όλα τελευταία στιγμή. Αυτό που έγινε είναι μία όντως κλοπή κάποιων προσωπικών αντικειμένων μαθητών του Δευτέρου ΓΕΛ στη Ρώμη, σε παρκαρισμένο λεωφορείο. Το διαχειρίστηκε πολύ καλά η ομάδα των εκπαιδευτικών. Ήταν 80 παιδιά από ό,τι έμαθα, δύο λεωφορεία. Υπάρχει πρόβλημα με την επιστροφή των παιδιών, όχι, επειδή έχουν χαθεί οι ταυτότητες. Οι ταυτότητες ήταν όλες μαζί, συνήθως αυτό κάνουμε. Και εγώ έχω κάνει αρχηγός αποστολής. Έτσι το δουλεύουμε για λόγους ασφαλείας. Όμως υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο ασφάλειας. Έχουμε τις φωτοτυπίες. Το είπαμε, ναι, και εμείς τα αναφέραμε. Οπότε σε συνεργασία με τις προξενικές αρχές λύθηκε αυτό το πρόβλημα, γιατί κλάψαν και οι ταυτότητες. Τα παιδιά το πρωί που μίλησα με το διευθυντή εκπαίδευση και ο διευθυντή του σχολείου ήταν καθοδόν προς τον Μπάρι να μπουν στο πλοίο, να επιστρέψουν. Η εκδρομή ολοκληρώθηκε κανονικά. Ένα ποσό πήραν και ρευστό από τα παιδιά, αλλά τώρα. Εδώ η τεχνολογία μας βοήθησε, γιατί τα παιδιά είχαν κάρτες και οι γονείς συνεισέφεραν στις κάρτες, οπότε δεν υπήρξε καλά, κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Καλά πέρασαν τα παιδιά. Θα μας το πούν μόλις επιστρέψουν. Εσείς δημοσιογραφικά θα το αναζητήσετε. Γιατί οι γονείς, θα αναζητήσουμε δεν τι συνέβη, καλά, έτσι, τι συνέβη, το έχουμε ζητήσει και με διευθυντή εκπαίδευση, να έχουμε μια πλήρη αναφορά, αλλά αυτό είναι το γεγονός, δεν είχαμε κάποιο άλλο πρόβλημα. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πού θα σε πάμε τώρα? Εγώ, σε διαφημίσεις. Σου μιλάει το ρολόι. Δεν ξέρω. Εσύ είσαι αυτός που μιλάει με τα ρολόγια. Μου μιλάει η Θεοδόρα. Εγώ προς το παρόν δεν έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Η Θεοδόρα όμως μου μιλάει και μου λέει φύγαμε για break. Να φύγουμε τότε. Πάμε.